κυβερνητικού εκπροσώπου μετά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου. Στην διάρκεια της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου σήμερα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε αναλυτικά τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, δηλαδή για τις διαβουλεύσεις με την κυρία Λούτ, για τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τις άλλες δραστηριότητες στη Νέα Υόρκη, τις άλλες επαφές, αλλά και για την προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας σχετικά με την Αμόχωστο. Όπως βέβαια εκτενής πλήρης ενημέρωση έγινε στα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου και για την τελευταία παράνομη επέμβαση της Τουρκίας σε αδειοδοτημένο θαλασσοτεμάχιο της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έγινε επίσης ενημέρωση σχετικά με όλες τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει η Κυπριακή κυβέρνηση για την αντιμετώπιση αυτής της νέας παράνομης επέμβασης της Τουρκίας. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις καταδικάζουν κατηγορηματικά αυτή τη νέα προκλητική παράνομη επέμβαση της Τουρκίας μέσα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Δημοκρατίας. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε στο Εθνικό Συμβούλιο την αποφασιστικότητά του προκειμένου να συνομολογηθούν οι όροι αναφοράς, να προχωρήσει η πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα, ούτως ώστε να φτάσουμε σε επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για λύση του Κυπριακού στην βάση των ομόφωνων αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου και βεβαίως των αποφάσεων και ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Εξυπακούεται βέβαια ότι για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων θα δημιουργηθεί και το απαραίτητο κλίμα, δηλαδή θα τερματιστούν όλες αυτές οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας και οι απειλές εναντίον της Κύπρου. Σε τέτοιες συνεδριάσεις, και επειδή υπήρχε πληροφορία ότι έγινε μια προσπάθεια για την έκδοση κοινού ανακοινοθέντος που θα έστελνε και ένα ομόφωνο μήνυμα από την πολιτική ηγεσία, υπήρξε τέτοια προσπάθεια και αν ναι, γιατί δεν καρποφόρησε, κύριε Πρόεδρε? Δεν έχω να κάνω κανένα σχόλιο για αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε. Κύριε Προδρόμου, σε σχέση με τις ενέργειες της κυβέρνησης για διαχείριση της νέας πρόκλησης της Τουρκίας, σε ποια επίπεδα, με συγκεκριμένους τρόπους, πλέον προωθούνται οι ενέργειες, με πιο συγκεκριμένες αναφορές, αν μπορούμε να έχουμε? Γίνονται ενέργειες αξιοποιώντας όλα τα νομικά, πολιτικά και διπλωματικά μέσα τα οποία έχουμε στην διάθεσή μας. Αυτή τη στιγμή δεν θα ήταν χρήσιμο να αναφέρουμε οτιδήποτε άλλο. Δεδομένα αυτά, όπως έχουν διαμορφωθεί, εάν ο Γενικός Γραμματέας αποφασίσει τη σύγκληση μιας τριμερούς, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι πρόθυμος, έχοντας όντας έναν δύο τρύπανο σε αδεδοτημένο τεμάχιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, να προσέλθει σε μια τέτοια τριμερή? Έχουμε πει με ποιο τρόπο αντιμετωπίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Περιμένουμε από τον Γενικό Γραμματέα. Αυτή την ώρα δεν είναι χρήσιμο να κάνουμε υποθετικές ερωτήσεις και να τις απαντάμε. Υπήρξε οποιαδήποτε επικοινωνία είτε με τη Ρώμη είτε με την κυβέρνηση στη Ρώμη στο Παρίσι σε σχέση με τις Τουρκίες? Προκλείστε το. Είστε βέβαιοι ότι η Κυπριακή κυβέρνηση μετέρχεται και αξιοποιεί όλα τα διπλωματικά, πολιτικά και νομικά μέτρα τα οποία μπορεί να λάβει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτές και οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου δεν θέλησε εντύνω να σχολιάσει.